Il basso tasso di natalità è uno dei temi che preoccupa le isole del Mar Egeo, che hanno lanciato dei segnali d'allarme durante il 15° congresso delle piccole isole tenutosi a Milo. I continui record negativi riguardano tutta la Grecia, ma le conseguenze sono già visibili sulle piccole isole. L'esempio più drammatico è Agiostrati, che conta non più di 250 abitanti. Δεν υπάρχουν κοπέλες. Ή έστω είναι ελάχιστες, μία έως δύο, κάτω των 30 ετών. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγόρια. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα κίνητρα, αυτά τα οποία θα μπορέσουν να επαναπατρίσουν αγόρια και κορίτσια, τους νέους και τις νέες, πίσω στον τόπο που γεννήθηκαν, στον τόπο που μεγάλωσαν, να έρθουν εκεί και να κάνουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς είχαμε μία γέννηση πέρσι. Nel 2022 la Grecia ha registrato il numero più basso di nascite degli ultimi 92 anni e nel 2024 sarà il secondo paese dell'Unione Europea col maggior calo demografico. Κάνουμε κάτι σε 25 χρόνια περίπου, το οποίο είναι σε 2 δεκαετίες, θα είμαστε το 1 τρίτο του πληθυσμού, θα είναι πάνω από 65 χρονών και το 2050 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι. Δεν χρειάζονται οικονομικές γνώσεις για να καταλάβει κάποιος τις επιπτώσεις αυτών των προβλέψεων πάνω σε όλους τους οικονομικούς δείκτες. Στο ακαθάριστο προϊόν της χώρας, στο παραγωγικό δυναμικό, στο ασφαλιστικό, στις συντάξεις, στην υγεία, ακόμη και στην ίδια την παιδεία με λιγότερα σχολεία, λιγότερα νηπιαγωγεία και όλα αυτά. Le previsioni economiche indicano che la forza lavoro del paese è destinata a ridursi del 50% entro il 2100. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δείχνουν ότι πλέον η υπογεννητικότητα είναι μια μάστιγα που συγκλονίζει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Ένα τόσο πολυσύνθετο ζήτημα απαιτεί και λύσεις σε πολλά επίπεδα που θα πρέπει να βρεθούν και να εφαρμοστούν άμεσα, γιατί διαφορετικά σε λίγες μόνο δεκαετίες θα μιλάμε για δραματική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού. Από τη Μήλο για το Euronews, Φέη Βουλγέρη.